Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βιντεάκι ήθελα να σας δείξω έναν εύκολο τρόπο για το πώς μπορούμε να βγάλουμε τον συμπλέκτη εδώ του αλυσοπρίωνου για να αλλάξουμε το γρανάζι, είτε την αντλία λαδιού, είτε το πλαστικό εκείνο το σαν δαχτυλίδι που είναι, που μεταφέρει την κίνηση από το στην αντλία τέτοια, στην αντλία λαδιού. Λοιπόν, με πολύ απλά εργαλεία, χωρίς ειδικά, όπως είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ξεβιδώσω το μπουζί. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι καταρχήν πρέπει να κοντράρουμε το πιστόνι μας, να μην μπορεί να γυρίσει. Οπότε αν εμείς πάμε να το ξεβιδώσουμε, αυτό θα γυρνάει μέσα το πιστόνι και δεν θα μπορέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα σκοινί. Ένα σκοινί τέτοιο. Ένα σκοινί από μια παλιά κορδονιέρα. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σημείο όταν πάμε να βάλουμε το σκοινί μέσα στο κύλινδρο. Θα πρέπει, περιστρέφοντας το συμπλέκτη μας δεξιόστροφα μπροστά, θα πρέπει να κοιτάξουμε μέσα και να είμαστε σίγουροι ότι το πιστόνι μας έχει ανέβει πιο πάνω από το παραθυράκι της εξαγωγής, ώστε το σκοινί να μην πάει μέσα εκεί και το πιστόνι το δαγκώσει. Μετά θα έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει να λύσουμε όλο το μοτέρ. Οπότε κοιτάζοντας μέσα από αυτή την τρύπα, περιστρέφουμε εδώ πέρα το συμπλέκτη και βλέπουμε ότι όταν το πιστόνι ανεβαίνει προς τα πάνω, να έχει ξεπεράσει το παραθυράκι αυτό της εξαγωγής. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά? Παίρνουμε το κορδονάκι αυτό, το βάζουμε μέσα, όμορφα και ωραία. Θέλει και πάρα πολύ, νομίζω εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα? Θα χρειαστούμε τέτοιο κλειδί. Αυτό είναι από μεγάλο γωνιακό τροχό, κλειδί που ξεβιδώνει τους δίσκους, και θα το βάλουμε εδώ πέρα, είτε σε αυτές τις δύο τρύπες είτε σε αυτές τις δύο, όπως μας βολεύει τέλος πάντων. Έτσι, και πρέπει να αυτό έχει ανάποδο σπήρωμα, ξεβιδώνει δεξιόστροφα, κάνοντάς το δηλαδή αυτό προς τα κάτω, αυτό θα ανοίξει. Να το. Και έχει ξεβιδώσει, παιδιά. Έτσι λύνουμε τον συμπλέκτη. Ένας άλλος τρόπος, αν δεν έχουμε κορδόνι, ας πούμε ότι δεν έχουμε κορδόνι, ένας άλλος τρόπος είναι
χρησιμοποιήσω το ηλεκτρικό για να το κάνουμε γρήγορα. Βγάζουμε την κορδονιέρα μας. Και χρησιμοποιώντας το κλειδί, το μπουζόκλειδο, το βάζουμε μέσα εκεί, ανάμεσα δηλαδή, εδώ πέρα. Αλλά προσοχή, όχι εδώ που είναι τα πτερύγια μονά, γιατί θα σπάσουν. Θα το βάλουμε στο σημείο αυτό που το πτερύγιο κοντράρει πάνω στο... εδώ, από εδώ μέχρι εδώ που είναι το... εδώ βλέπετε ότι είναι τα πτερύγια, πάνε μέχρι κάτω. Εμείς θέλουμε ένα σημείο όπως αυτό εδώ, να κοντράρει δηλαδή στο γερό. Με αυτό βάζουμε το μπουζόκλειδο κάτω εκεί και όπως βλέπουμε αυτό έρχεται και κοντράρει. Φαίνεται. Έρχεται και τάκ, κοντράρει. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, αφού έχουμε κοντράρει εδώ πέρα, παίρνουμε το εργαλείο και ξεβιδώνουμε. Τώρα, γιατί το έκανα αυτό? Πρώτα για να σας το δείξω και δεύτερον θα σας πω τον πιο σημαντικό λόγο. Επειδή τις προάλλες το είχα ανοίξει για να φτιάξω τη διαρροή που είχε το σωληνάκι από του λαδιού, δεν έχω βάλει πάνω εδώ κόλλα σπυρωμάτων. Και για ποιο λόγο θα βάλω? Γιατί όλα τα λισοπρίωνα, τα επώνυμα ας πούμε, το σπύρωμα που έχουν εδώ πέρα, το βήμα δηλαδή, είναι ψηλό, είναι ψηλόπασο. Ενώ αυτά εδώ πέρα τα κινέζικα, το βήμα του πάσου είναι χοντρό, δηλαδή αν αυτό θέλει παράδειγμα 5 περιστροφές για να σφίξει, τα άλλα θέλουν 10 περιστροφές για να σφίξουν. Λοιπόν, μια φορά είχα ξεβιδώσει έτσι το συμπλέκτη και όταν μετά το βίδωσα και έβαλα μπροστά λισοπρίωνο χωρίς να έχω βάλει τη λάμα πάνω και το καπάκι, πατώντας μια γκαζιά, ο συμπλέκτης, παιδιά, ξεβιδώθηκε και ευτυχώς δεν ήταν κάποιος μπροστά για να τον κάνει κομμάτια. Βρήκα μόνο 1-2 κομμάτια, φύγαν όλα, δεν ξέρω, στην αυλή του γείτονα, στο παραπέρα, δεν ξέρω που πήγαν. Οπότε εδώ καλό είναι, θα συνιστούσα στα κινέζικα που είναι το σπυρωμά του χοντρόπασο, να βάζουμε μια σταγόνα κόλλα σπυρωμάτων. Λοιπόν, εδώ πέρα το λύσιμο είναι πιο εύκολο από ότι το βίδωμα, διότι έχουν αυτή τη φορά τα πτερυγεία και για να κοντράρουνε θέλει λίγο πάτημα με το χέρι. Οπότε βάζω μέσα αυτό και το πατάω προς τα κάτω. Το πατάω προς τα κάτω για να κοντράρει καλά στο... και πάλι εδώ που είναι μονοκόμματο το... στο χοντρό, όχι στα πτερύγια που είναι μόνα τους, είτε θα σπάσουν. Χοντρό και...
Ωραία. Αυτό. Αυτό ήταν τόσο απλό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Και τα ξαναλέμε.